Να σας ακούνε και έχετε δίκιο πάντως αυτό, κύριε Μαρτίνη, και δίνουμε τη σοβαρότητα τουλάχιστον αυτών που, γιατί πιστεύω ότι κάποιοι δεν διαβάζουν και την νομοθετούν. Εμείς διαβάζουμε, ελέγχουμε και παραδίδουμε αυτά που νομίζουμε. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε το κράτος με την έννοια του πρεσβευτικού σώματος, των σωμάτων ασφαλείας, κάνουν ένα σπουδαίο έργο και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, τις περισσότερες φορές τους έχουμε άοπλους ως κράτος. Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση βάζει λάστιχα στα αστυνομικά τμήματα, προσθέτουμε στο πυροσβεστικό σώμα και τους αφήνουμε τους ανθρώπους να μην μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το ξεπερνάμε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ανεφέρθηκε και ο κύριος Γιακουμάτος, παραδείγματος χάρη στο ΣΠΑΠ. Τι είναι ο ΣΠΑΠ? Είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης που μεθοδισμό πολλές φορές δίνει τον αγώνα τους. Και χθες, κύριε Γιακουμάτο, υπήρχαν και από άλλους δήμους, όπως και από το Σύνδεσμο και σήμερα, όπως και από το Μαρούσι, αλλά και από άλλους δήμους, στην προσπάθεια του, της, και προσέξτε, αυτό γίνεται μέσα από μια εθελοντική και από μια κατάθεση ψυχής. Και το ίδιο θα κάνουν προφανώς και αύριο, και σήμερα πριν μπούμε εδώ, επικοινώνησα με την, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Δήμαρχος, ώστε εν τη ενώση και εθνικά να ξεπεράσουμε και να ανθοπεύσουμε αυτά τα τραύματα που είναι ανοιχτά σήμερα σε εκείνη την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρξει μια συγκρότηση μεταρρυθμιστική η οποία να κάνει το κράτος πιο επιτελικό, πιο λειτουργικό, πιο αποφασιστικό, πιο αυτονόητο. Φαντάζομαι ότι αυτή η κριτική κατάθεση απευθύνεται σε όλους τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο του ενός ή του άλλου κόμματος. Προφανώς. Και θα σας έλεγα. Και διαχρονικά θα έλεγα. Προφανώς. Απλά η ευθύνη αρχίζει και αγγίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πλέον έχει τρία χρόνια είναι, κύριε Σιφάκη, δεν είναι δυόμιση. Εγώ θα πω απλώς στον κύριο Σιφάκη. Απλά θέλετε να ξεχνάτε το πρώτο εξάμηνο. Αν ακόμη κι εσείς θέλετε να ξεχνάτε το πρώτο εξάμηνο, να το κοιτάξετε αυτό. Μπορεί να είναι 2,5 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά αυτό που πρέπει να πω μόνο στον κύριο Σιφάκη είναι ότι ακόμα και οι δεντροφυτεύσεις που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται με εθελοντές. Δεν γίνονται μέσα από μια διαδικασία συγκροτημένη, σχεδιασμένη και που σαφέστατα χρειάζεται να υπάρξει αναδάσωση σε πολλά σημεία που καίγονται όταν οι επιστήμονες το προτάσουν. Άρα λοιπόν, ό,τι κάνουμε γίνεται με ενότητα, με εθελοντισμό, με έμπνευση και με όραμα για το αύριο και σίγουρα θα έλεγα ο σεβασμός του κάθε βαθμού του κράτους, είτε λέγεται νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, είτε πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να είναι σαφής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ενωτικά σε μια άλλη Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να συλληπιθούμε τις οικογένειες για το χαμό αυτών των ανθρώπων. Να πούμε ότι δώσαν μεγάλο και επισκέφτηκα χθες στο Θριάσιο, ενώ είχαν εφημερία την προηγούμενη μέρα, όλοι οι γιατροί του Θριασίου ήταν παρόντες και εφημέρευσαν και αντιμετώπισαν ένα μεγάλο κύμα υγειονομικό της περιοχής και πρέπει να τους συγχαρούμε, γιατί πραγματικά δώσαν αγώνα χθες και προφανώς και σήμερα. Και θα έλεγα επίσης ότι από την πλευρά τουλάχιστον της αυτοδιοίκησης η αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ είτε σε φωτιά είτε σε καταστροφές γενικότερες είναι αυτονόητη και έχουμε πει ένας Δήμος για όλους και όλοι οι Δήμοι για έναν, γιατί πάνω πίσω από τους Δήμους είναι κάτοικοι, είναι πολίτες, είναι ανεπάρκειες που πρέπει να καλυφθούν. Λεφτά. Πρώτα χτίστηκαν τα σπίτια και μετά σχεδιάστηκε η πόλη σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Απλώς μια θα έπρεπε. Πέστε μας και ένα άλλο ερώτημα θέλουμε. Για τις εκλογές, σε ποια αναλογή θα πάτε? Είναι αν θέλετε η πρόθεση προφανώς του κυρίου Σκουρλέτη. Είναι ακριβώς αυτό. Ναι, έχουμε αγάπη. Κοιτάξτε, δεν έκανε και μικρά ο κύριος Ρακούσης. Εν διάρκεια περιπτώσει, θα σας πω ότι 30 Νοεμβρίου, 1-2 Δεκεμβρίου έχουμε το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου εκεί προφανώς θα ξεδιπλώσει και πιστεύω ότι θα το κάνει ο κύριος Σκουρλέτης τις απόψεις του. Όμως εμείς έχουμε πει πέστε πρώτα την μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα, προφανώς και η αυτοδιοίκηση, και μετά συζητήσουμε τα ζητήματα, μάλιστα, τα νομοθετικά. Πάντως, όπως έχετε ακούσει, κύριε Κουρή, και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Σκουρλέτης έχουν εμείνει σε δύο πράγματα. Στο ένα της απλής αναλογικής και στο δεύτερο της μετάθεσης των εκλογών από το Μάιο, τον Νοέμβριο του 2019, μάλιστα, ώστε να αρχίζει όποια θητεία, η επόμενη θητεία προφανώς, από το Γενάρη του 20. Δεν ξέρω αν θέλει να πει. Υιοθετείτε και τα δύο? Εμείς δεν υιοθετούμε τίποτα εξ αυτών. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αρνητικοί
στο να μπορέσουμε αφενός με να υπάρξουν μεταρρυθμιστικές απόψεις. Δεν φταίει η κρίση της χώρας, κύριε Κουρή, ότι γίνονται με απλή ή ενισχυμένη αναλογική εκλογή της αυτοδιοίκησης. Το θέλει προφανώς, διότι θα, αν λειτουργήσει όπως λειτουργεί σήμερα η αυτοδιοίκηση και το κράτος γενικά στο δικό της κομμάτι, θα υπάρχει ακυβερνησία. Το λέω αυτό, καθαρά. Έτσι. Θα υπάρξει ακυβερνησία. Δηλαδή, αν το πράξει. Αν θέλει ακυβερνησία στους Δήμους. Βεβαίως. Διότι δεν υπάρχει οριμότητα σήμερα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι απλή αναλογική. Γιατί το κάνει. Κοιτάξτε. Πάμε σε άλλη εκπομπή που είναι η πολιτική ανάλυση. Του έχει πάρει αρμοδιότητα, θα του πάρει και την πλειοψηφία και τελείωσε. Όταν βάλει απλή αναλογική που θα είναι στο κράτος και συγχρόνως βάλει και απλή αναλογική στους Δήμους, θα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Δεν είμαστε όπως το Βέλγιο που 18 μήνες λειτουργούσε ενώ δεν είχε κυβέρνηση, διότι προσπαθούσαν να τη συνθέσουν. Αντιλαμβάνεστε στην Ελλάδα. Όταν θα γίνουν εκλογές, πλήρες μάχαλο. Λειτουργούν οι Δήμοι. Και γιατί στο Βέλγιο μπορούσε να λειτουργήσει επί 18 μήνες χωρίς κυβέρνηση, διότι έχει συγκροτηθεί από κάτω. Και στη Γερμανία δεν έχουν κυβέρνηση, έχουν γίνει εκλογές και ακόμα δεν έχουν. Ακριβώς. Γιατί. Διότι λέει η προθεσμία. Ξέρετε, γιατί. Η κυρία Εύ σας ρωτάει αν η ΚΕΔΕ θα δώσει τα χρήματα στους 6 μήνες απλήρωτους εργαζόμενους της βοήθειας στο σπίτι. Υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχει θέμα. Η ΚΕΔΕ θα δώσει χρήματα στους απλήρωτους εργαζόμενους του βοήθεια στο σπίτι. Υπάρχει το ζήτημα. Όπως ξέρετε, τα χρήματα αυτού του σημαντικού προγράμματος, το οποίο συνεχώς παίρνει παράταση και εμείς προφανώς το στηρίζουμε, γίνεται μέσα από κρατικό προϋπολογισμό. Άρα δεν είναι της ΚΕΔΕ, λέτε. Δεν είναι της ΚΕΔΕ. Ήταν ευρωπαϊκά πράγματα δεν είναι. Και η εθνική πόλη. Δεν είναι λίγο. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό δύο πράγματα. Και η διατήρησή τους και να γίνουν αορίστου χρόνου αυτοί οι άνθρωποι που είναι πολύ έμπειροι στα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Εννοώ, κύριε, πάρα πολύ. Ωραία το πεις, ωραία. Έτσι, να είστε καλά. Για να μου κατέσω πληρώ. Η τοποθέτηση του κυρίου Ηλία. Τα χρήματα των περιφερειών πήγανε ως αποθεματικά στη μεγάλη τρύπα και γίναν ρέπος. Μάλιστα. Και είναι σίγουρο ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να είχαν γίνει ήδη πράξεις, να είχαν γίνει αναστηλώσεις, θα έπρεπε να είχαν γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.